Κλειστοί παρέμειναν οι Δήμοι όλης της χώρας. Την Πέμπτη, όπως ήδη είχε προαναγγελθεί από το συνέδριο της ΠΕΔ, με τους Δημάρχους να αντιδρούν έντονα στις περικοπές και την υποχρηματοδότηση των Δήμων. Παρά τις χθεσινές εξαγγελίες για παροχή άμεσα 224 εκατομμυρίων ευρώ στους Δήμους της χώρας μέσω ΣΑΤΑ για το 2012 από τα συνολικά 813 εκατομμύρια που οφείλονται, η τρίωρη συνάντηση των Δημάρχων με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά απέβη άκαρπη και έτσι οι Δήμαρχοι ενεργοποίησαν την απόφασή τους για κινητοποιήσεις, με πρώτη το κλείσιμο των Δήμων που σήμερα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας. Άλλωστε, ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο για τις αντιδράσεις των Δημάρχων, αφού σήμερα είναι προγραμματισμένο το κρίσιμο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Οι Δήμοι σε όλη τη χώρα σήμερα αντιδρούν. Ο σκοπός του κλεισίματος των Δήμων σε όλη τη χώρα είναι να δείξουμε στους πολίτες και στους δημότες μας ποιες είναι οι συνέπειες της περαιτέρω μείωσης των πόρων που έρχονται από το κράτος στους Δήμους, πώς δηλαδή κάθε πολίτης θα δέχεται τις υπηρεσίες τις μειωμένες λόγω έλλειψης χρηματοδότησης από την κεντρική εξουσία. Δυστυχώς τα μηνύματα δεν είναι θετικά για τους Δήμους. Όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή είναι το συνέδριο της ΚΕΔΕ που συζητάνε τις περαιτέρω κινητοποιήσεις σε κεντρικό και περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ελπίζουμε οι εξελίξεις να είναι θετικές, διότι διαφορετικά οι υπηρεσίες του Δήμου προς τους πολίτες θα υποβαθμιστούν και λόγω της οικονομικής κρίσης. Αν και δεν έχουμε την ίδια ανάγκη όπως έχουν άλλοι Δήμοι, παρόλα αυτά η μείωση ή μάλλον ο μηδενισμός της χρηματοδότησης όσον αφορά τη ΣΑΤΑ, που είναι ουσιαστικά τα έργα που γίνονται στους Δήμους, ο εκμηδενισμός λοιπόν αυτού του ποσού το δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στο Δήμο Καβάλας, διότι ουσιαστικά δεν μπορεί να κάνει έστω και τις μικροπαρεμβάσεις που χρειάζονται στην καθημερινότητα των πολιτών, σε κάθε γειτονιά, ακόμα και στο κέντρο. Αυτό, αν συνεχιστεί, θα δούμε σε λίγο χρονικό διάστημα βασικές λειτουργικές ανάγκες της πόλης μας να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν από το Δήμο, λόγω βέβαια ότι το κράτος δεν μας στέλνει τους πόρους που έστανε για πάρα πολλά χρόνια. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι αυτή η κατάσταση σε άλλους Δήμους με μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα είναι εκρηκτική. Εμείς δεν απεργούμε σήμερα μονάχα για το Δήμο Καβάλας, απεργούμε για το σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης, που σήμερα δυστυχώς δέχεται ένα σημαντικό πλήγμα ως θεσμός, λόγω βέβαια της οικονομικής κρίσης που όλοι βιώνουμε. Κυρίως οι υπηρεσίες. Η εντολή είναι ότι λειτουργούν οι υπηρεσίες της Δημοτικής Αστυνομίας και της Καθαριότητας και όσον αφορά τις υπόλοιπες υπηρεσίες, λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας. Το μήνυμα είναι συμβολικό. Ο σκοπός είναι ουσιαστικά να περάσουμε το μήνυμα στους δημότες μας και να τους δείξουμε πώς θα είναι ένας Δήμος χωρίς χρήματα.